Καλησπέρα σε όλους. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε μία σύγκριση μεταξύ των δύο ακουστικών, των ασύρματων ακουστικών. Το ένα είναι της Apple το AirPods το Pro και το άλλο είναι το Samsung το Buds το Live. Μέχρι αυτή τη στιγμή αυτά τα δύο ασύρματα ακουστικά με τις θήκες οι οποίες τα φορτίζουν ασύρματα και οι θήκες φορτίζονται με καλώδιο Type-C υπάρχουν στην αγορά. Θεωρητικά είναι από τα καλύτερα και τελευταία μοντέλα της αγοράς και θα πάμε να δούμε το κάθε ένα ξεχωριστά τι περιλαμβάνει μέσα στο κουτί του. Λοιπόν, ας αφήσουμε το Samsung δεξιά και ας δούμε το Apple, το AirPods, το Pro που γράφει κιόλας Wireless Charging Case. Λοιπόν, ανοίγοντάς τα βλέπουμε το βιβλιαράκι που έχει εδώ μέσα για τα AirPods Pro, οπότε όποιος το πάρει μπορεί να το διαβάσει και να δει τι γίνεται. Μέσα έχουμε τη θήκη των ακουστικών και τα ακουστικά τα οποία βρίσκονται μέσα σε αυτή τη διαφάνεια. Οπότε όπως βλέπετε εδώ έχουμε τη θήκη των ασύρματων ακουστικών. Ανοίγοντάς τα μας δίνουν κατευθείαν σήμα ότι πάνε να κάνουν σύζευξη με Bluetooth με κάποιο κινητό. Έχουν μια μαγνητική αντίσταση βάζοντάς τα και βγάζοντάς τα. Αυτά εδώ είναι. Είναι πολύ ωραία, πολύ designata, είναι στο χρώμα της Apple και κλείνοντάς τα φορτίζουν. Επίσης, συνεχίζοντας και ανακαλύπτοντας το κουτί, βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα καλώδιο με το οποίο έχοντας το φορτιστή της Apple ή έναν οποιοδήποτε ο οποίος έχει USB Type-C μπορούμε να κάνουμε τη φόρτιση και από κάτω υπάρχει τα αντίστοιχα, ας το πούμε, πλαστικά που μπαίνουν στα ακουστικά για να έχουμε καλύτερη αίσθηση στον ήχο και στο αυτί μας. Λοιπόν, αυτά κατά μέρους με ό,τι όσο αφορά τις Apple τα ακουστικά. Πάμε να τα κάνουμε κατά εκεί. Να δούμε τώρα τις Samsung. Λοιπόν, τη Samsung είναι τα Buds Live. Τα πήρα σε μαύρο χρώμα. Προτίμησα να τα πάρω σε μαύρο χρώμα. Ανοίγοντάς τα έχουμε πάλι βιβλίο οδηγιών. Έχουμε εδώ μέσα καλώδιο με το οποίο με οποιοδήποτε φορτιστή μπορούμε να τα βάλουμε, ενώ στην Apple πρέπει να έχουμε USB Type-C. Εδώ μπορούμε να έχουμε το κλασικό USB, δεν έχει αναβαθμιστεί σε Type-C. Type-C είναι μόνο η υποδοχή η οποία μπαίνουν για φόρτισμα τα ακουστικά. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα ακουστικά τη Samsung. Λοιπόν, γράφουν Sound by AKG. Λοιπόν, ανοίγοντάς τα, βλέπετε ότι είναι κάτι μοντέρνο, κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό. Θα τα αφήσω εδώ γιατί το μαύρο φόντο δεν μας βοηθάει. Είναι σε στυλ φασολάκι. Το έχω δοκιμάσει, μπαίνει πολύ εύκολα στο αυτί, χωρίς κανένα πρόβλημα. Με το που τα βάζουμε αμέσως μας δείχνουν ένδειξη ότι παίρνουν φόρτιση. Φέρνοντάς τα και τα δύο κοντά, γιατί και τα δύο είναι εξαιρετικά. Το ένα απλά είναι πιο πλατή, πιο ορθογόνο, το άλλο είναι πιο τετράγωνο. Και τα δύο φορτίζουν. Στο ένα φαίνεται ξεκάθαρα το USB Type-C, στο άλλο επειδή είναι μαύρο, κάπου εδώ θα πρέπει να φαίνεται, είναι η υποδοχή του Type-C για να κάνουμε φόρτιση και των δύο ακουστικών. Εντάξει, από ό,τι έχω διαβάσει τα χαρακτηριστικά, τώρα κάποιο αντέχει 4 ώρες, το άλλο 4,5 ώρες, τώρα ο καθένας γράφει ό,τι θέλει στα σχόλια κτλ. Το θέμα είναι ότι είναι στο τι στυλ είσαι, αν σ' αρέσει ας πούμε κάτι μοντέρνο, οπότε πας εδώ, ή αν θέλεις κάτι πιο, ας το πούμε, επιδεικτικό, οπότε τις Apple είναι τα γνωστά που επιδεικνύεσαι κιόλας ας το πούμε, οπότε έχεις κάτι πιο έτσι ας το πούμε ιδιαίτερο και τα δύο βασικά μπορώ να πω ότι έχουν ωραία επίδειξη και ωραίο design, είναι ωραία σε κουτί, είναι κάτι καινούριο γιατί τώρα τα σύγχρονα κινητά από ό,τι ξέρετε στα καταργούν την υποδοχή AUX, εκείνη δηλαδή που βάζουμε το κλασικό καλώδιο και ακούμε τη μουσική μας στο ραδιόφωνο μας, οπότε αναγκαστικά πηγαίνουμε σε κάτι τέτοιο, γι' αυτό μας τα βγάζουν σε Type-C ώστε να μπορούν να φορτίζουν και τα τηλέφωνά μας, να φορτίζουν και αυτά με τη χρήση ενός καλωδίου, οπότε τα καλώδια αυτά μπορείτε να τα αφήσετε μέσα στα κουτιά για περίπτωση που θέλετε να τα πουλήσετε, να τα αλλάξετε ή αν χαλάσουν να τα κάνετε χρήση. Και πάμε για κάτι γρήγορο και σύντομο. Έχω πάρει δύο εξαιρετικές θήκες για να τα προστατέψω. Η μία είναι της Gear 4, το οποίο είναι για τα Apple AirPods και η άλλη είναι της Spigen, η οποία είναι για τα συγκεκριμένα δύο ακουστικά ασύρματα. Λοιπόν, να τα, εδώ είναι κιόλας, θα τα δούμε. Λοιπόν,
Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Στο συγκεκριμένο της Apple βλέπω ότι της Gear 4, που είναι μια πολύ καλή εταιρεία από ό,τι είδα και το προτίμησα σε μπλε χρώμα γιατί είναι ένα από τα χρώματα που μου αρέσουν, ιδιαίτερο κλασικό σταθερό. Έχει κρίκο, το οποίο μπορούμε να το πιάσουμε σε κλειδιά ή οτιδήποτε για να μην το χάσουμε. Και από ό,τι γίνεται, βάζουμε τα ακουστικά εδώ μέσα. Από πάνω τα κλείνουμε με το καπάκι που έχει το πλαστικό. Και αμέσως τα θωρακίζουμε. Και αμέσως αφού τα βάλουμε μέσα, τα θωρακίζουμε. Και έτσι ανοίγοντας τα αυτόματα, δεν φαίνεται ούτε κάτι, ούτε δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, ούτε γίνεται κάτι το αντίστοιχο. Εύκολα μπορούμε να τα βγάλουμε και εύκολα μπορούμε να τα βάλουμε. Ανοίγουν πάρα πολύ ωραία. Έχουν από κάτω προστατευτική υποδοχή για να τα φορτίζουμε. Οπότε είναι καλό και ασφαλές σε περίπτωση θάλασσας ή το οτιδήποτε, να μην μπουν σκόνες διάφορα κτλ. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό και έξυπνο αξεσουάρ όταν δίνεις τόσα λεφτά για να πάρεις, ας πούμε, τα AirPods Pro και να μην έχουν μια ιδιαίτερη προστασία. Λοιπόν, όσο για τα Samsung, η Spigen η εταιρεία δίνει αυτά τα δύο ξεχωριστά καπάκια, στα οποία έχουν και κάποιες, ας το πούμε, αυτοκόλλητες ταινίες, τις οποίες εγώ τις τράβηξα στην αρχή, για καλύτερη εφαρμογή και καλύτερη κόλληση. Οπότε, βάζοντας το ένα πάνω και το άλλο βάζοντας το κάτω, πάνω κάτω τέλος πάντων, μπορούμε και τα ταυτίζουμε, τα ενώνουμε, έχοντας την κόλλα, κάτι το οποίο δεν έχει το άλλο, την αυτοκόλλητη κόλλα, για να μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν άνετα χωρίς να έχουν κάποιο θέμα. Βέβαια πίσω, άμα δείτε, είναι ανοιχτό. Θα μπορούσαν να είχαν κάτι να το προστατέψουν για να μην έχει θέμα με σκόνες και φθορές. Αλλά και εμένα δεν με απασχολεί και τόσο πολύ. Εντάξει, τη δουλειά σου την κάνεις χωρίς να χρειαστεί να ψάχνεις, να ανοίγεις, να κάνεις άμεσα. Εντάξει, το κάθε ένα έχει τα δικά του και τα δύο έχουν κρίκο. Και το ένα και το άλλο έχουν κρίκους. Είναι πολύ designata, δεν πιάνουν μεγάλο όγκο πάνω σε αυτό. Προστατεύονται από διάφορες αιχμηρά αντικείμενα, επειδή είναι πλαστικό καουτσούκ. Οπότε αυτά συνιστώ σαν εταιρείες προφύλαξης των ακουστικών και σαν ακουστικά, και τα δύο είναι εξίσου εξαιρετικά.